Ρε καλώς τα παιδιά! Ρε καλώς το Μανώλη μας! Τι κάνετε, το ταΐσατε? Βεβαίως. Εσείς το ταΐζετε? Βέβαια εμείς το ταΐζουμε, ποιος περίμενε να το ταΐσει? Μητέρα, πεθερά... Όχι, όχι, η μαμά. Η μαμά το ταΐζει. Η μαμά πρέπει να λείπει για να τα κάνει αυτά κάποιος άλλος. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Και κάτι λίγο προσωπικό, αλλά νομίζω το είπες στον αέρα και δεν είχες πρόβλημα. Έκανες και θυλασμό μέχρι πρόσφατα. Ναι, Μανώλη μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είχες ψάξει στο ίντερνετ και κατάλαβες τη σημαντικότητα του θυλασμού και γι' αυτό το έκανες? Όχι, δεν το είχα μάθει από το ίντερνετ, καθότι δεν είμαι τύπος που σερφάρω συχνά. Έχω λίγο περίεργη σχέση με την τεχνολογία. Απλώς ήξερα πάρα πολύ καλά ότι είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να κάνει μια μαμά για το παιδί της. Ξέρεις όλο αυτό, γιατί εμάς. Σε εμάς έκανα τα πάντα για να μας αποτρέψουν. Συνθήκες κατάλληλες, γιατί εγώ ήμουν και τυχερής. Αυτό και μπόρεσα και το έκανα. Ναι. Παρά την περιπέτεια του Γιώργου που θα μπορούσε να σου φέρει ψυχολογικά 1000 προβλήματα και να σε σταματήσει και 1000. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως και μπορεί, γι' αυτό και σου λέω ότι υπήρξα τυχερή. Ναι. Πάντως σε εμάς έκανα τα πάντα. Ναι. Του συγκεκριμένου με ευτηρίου, αλλά έμαθα το κάνουν παντού για να αποτρέψουν τη μητέρα να κάνει το θυλασμό. Γιατί? Γιατί σερβίρουν, ξέρεις, το γάλα, το έτοιμο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες το θεωρούν ταλαιπωρία. Αλλά εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η διαδικασία. Αλλά σε ταλαιπώρησε σίγουρα, έτσι, ναι. Απλώς έβαλες πάνω απ' όλα... Ταλαιπωρηθεί πιο ωραία στη ζωή όμως. Δηλαδή πιο γλυκιά ταλαιπωρία δεν έχω να σου περιγράψω ποτέ. Για τίποτα επαγγελματικό. Πιο σκληρό το ξενύχτη με το μωρό. Εντάξει, ψυχολογικά φαντάζομαι θα σου έδινε ανάταση. Εντός συζητάμε, αλλά ήταν πιο σκληρό το ξενύχτη με το μωρό ή το ξενύχτη από τη δουλειά. Που και τα δύο υποχρεωτικά είναι, ρε παιδί μου. Το ένα για την επιβίωση, το άλλο. Δεν είναι σκληρό το ξενύχτη με το μωρό ποτέ. Είναι μεγάλη ευτυχία. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Άμα μπορεί να το κάνει αυτό στο παιδάκι σου. Είναι τρομερό. Καθόλου τίποτα αρνητικό από κούραση δεν μου έχει μείνει από όλο αυτό. Να σου πω κάτι, ούτε και το ξενύχτη για τη δουλειά μου είναι κουραστικό. Γιατί όσο και κουρασμένη να είμαι πριν, ναι, μην βγω στη σκηνή, μόλις βγαίνω και παίρνω όλη αυτή την αγάπη από τον κόσμο και παίρνω την ικανοποίηση ότι μπόρεσα έστω να τους ψυχαγωγήσω, να τους κάνω να ξεχαστούν ή να λυτρωθούν από κάποιο συναίσθημά τους, μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση αυτό. Οπότε ούτε αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι κουραστικό ξενύχτη. Ναι. Ξέρεις ποιο ξενύχτη βαριέμαι πάρα πολύ? Ποιο? Το στούντιο. Πολύ. Και να σου πω γιατί. Γιατί δεν έχω αποδέξει τον κόσμο εκείνη την ώρα. Είσαι μόνη και προσπαθώ να πω στο τρυπάκι ότι αυτό που γράφω αυτή τη στιγμή θα το ακούει ο κόσμος και θα το βάλει στο σπίτι του. Οπότε έτσι μπορώ και ερμηνεύω. Αλλά το live είναι πολύ καλύτερη διαδικασία για μένα από το στούντιο που είναι τέσσερις τείχοι. Έχεις κανένα κόλπο, κανένα τρίκ όταν είσαι στο στούντιο για να νιώσεις καλύτερα? Εκτός φαντασιώνεσαι ότι υπάρχει κόσμος από κάτω ή σκέφτεσαι τη στιγμή που θα το ακούσει ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος? Αυτό κάνω και επειδή είμαι και πάρα πολλά χρόνια στο ίδιο στούντιο, δηλαδή στο 111 με τον Τάκη τον Αγυρίου που είναι χρόνια φίλος μου και νιώθω άνετα, σβήνω τα φώτα. Γιατί δεν θέλω να με βλέπουν απ' έξω. Δηλαδή ο παραγωγός, ο ηχολήπτης κλπ. Είναι το τρικάκι που κάνω για να μπορώ λίγο έτσι να ονειρευτώ εκείνη την ώρα. Ότι κατά κάποιο τρόπο ντρέπεσαι τα 2-3 άτομα, εντός εισαγωγικών ντρέπεσαι. Ναι, έτσι είναι, όπως το λες. Είναι άλλο να σε ακούνε 2-3 και να σου κάνουν και καμιά παρατήρηση, μήπως δεν το πες πολύ ζεστά εδώ, ξαναπες το ή έκανες ένα λαθάκι από τη φόρτισή σου. Προτιμώ να μην νιώθω ότι με παρακολουθούν. Ενώ άμα είναι πολύ ο κόσμος είναι αλλιώς. Το έχεις προσδιορίσει το αλλιώς? Πού είναι το αλλιώς? Νομίζω ότι ο κόσμος δεν έρχεται για να σε διορθώσει. Ούτε για να το κάνει επαγγελματικά εκείνη την ώρα. Έρχεται περισσότερο για να ξεχαστεί μαζί σου. Ξέρεις, είναι σαν να σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο και έρχονται σε σένα για να διασκεδάσουν. Έχουν φύγει από το σπίτι τους για να έρθουν σε σένα. Αυτό και μόνο με τιμά πολύ. Ναι, δεν είναι talent show να σου βάλει 8, 9, 10. Έχει αποφασίσει ήδη για σένα και γι' αυτό και τα φτάνει. Ακριβώς, είναι επιλογή. Είναι επιλογή και είναι πολύ σημαντική. Αυτό και μόνο με τιμά πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να το θεωρώ υποχρεωσή μου αυτό. Δεν θα το θεωρήσω ποτέ δεδομένο ότι είναι όλα εύκολα και ότι μου το χρωστάει κανένας να μου το κάνει. Καθόλου. Καθημερινά παλεύω γι' αυτό. Τις δουλειές του σπιτιού, γιατί με ρωτάει εδώ και η γυναίκα μου, η σύζυγος, πώς είναι προς θες, τις κάνεις εσύ, τις περισσότερες, μπορείς και τις κάνεις εσύ. Ψώνια, ας πούμε, κάνεις εσύ. Τα ψώνια τα κάνω εγώ, ναι. Είναι μια πολύ αγαπημένη μου διαδικασία.
Στο σπίτι έχω μια κοπέλα που συνεργάζομαι, που με βοηθάει πάρα πολύ στις δουλειές του σπιτιού. Και απλά εμένα μου αρέσει ο καθαρός χώρος, δηλαδή είμαι τακτική σαν άνθρωπος. Δεν είμαι άνθρωπος που θα τολερώσω το σπίτι, πώς να σου πω. Όταν δεν τραγουδάς, φαντάζομαι, εντάξει, έχεις περισσότερο χρόνο, έχεις πιο συνηθισμένα ωράρια, έτσι δεν είναι? Ξυπνάς σχετικά νωρίς ή όχι? Ή σου έχει μείνει, ας πούμε, από το παιδί, ναι. Να σου πω ότι πολύ δύσκολα μπορούσα να ξεφύγω από τα ωράρια της δουλειάς μου. Γιατί τόσα χρόνια, ξέρεις, είναι και τώρα κάνα δύο χρόνια που έχουμε μάθει να τραγουδάμε διήμερο. Θυμάσαι, ναι. Παλιότερα ήταν 5 μέρες, 6 μέρες, οπότε ο οργανισμός είχε μάθει να έχει αυτό το ρολόι. Έτσι και όταν δεν δούλευα, περίπου κρατούσα το ίδιο ωράριο. Τώρα με το μωρό όμως, είτε δουλεύω είτε δεν δουλεύω, έχω πολύ πιο φυσιολογικό ωράριο. Και αισθανόσουν ότι κάνεις τη μέρα νύχτα, αυτό σε πιάνει, που πιάνει και όλους μας κάθε φορά όταν γυρνάμε στο ρολόι μας. Κάναμε τη μέρα νύχτα και αισθανόμαστε γιατί περνάει η μέρα και δεν την απολαμβάνεις ή γιατί δεν προλαβαίνεις να κάνεις πράγματα. Για χρόνια, Μανώλη, τουλάχιστον για 10 χρόνια το αισθανόμουν αυτό που λες. Αλλά δεν μπορούσες να το πολεμήσεις? Δεν μπορούσα να το πολεμήσω γιατί είναι οργανισμός έτσι. Δεν μπορεί να το γυρίσει το βιολογικό ρολόι όπου το θες εσύ. Και επειδή διακοπές κάναμε πριν 4-5 χρόνια για πρώτη φορά, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία δεν προλαβαίναμε, δουλεύαμε χειμώνα καλοκαίρι. Αλλάξω αυτό τουλάχιστον για ένα μήνα χρόνο. Κάτι είπες γάμος, καλά έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια από το γάμο, ναι. Αλλά τώρα που ανήγγυλα, πριν λίγο, που ανήγγυλα ότι θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, μου λέει μια φίλη αναγνώστρια, καλά λέει, θα πάρεις ανοίξα την Μπέγκη Ζήνα και δεν είσαι ενημερωμένος για τις δηλώσεις της. Έχεις κάνει τίποτα δηλώσεις που μου ξεφύγει τώρα τελευταία και έχει γίνει πανικός? Όχι. Για το γάμο, τι είναι? Και για το γάμο γενικότερα. Έχεις κάνει κάτι και είμαι αδιάβαστος, ας πούμε, να αισθάνομαι άσχημα, δεν ξέρω. Όχι, Μανώλη μου. Γενικά στις συνεντεύξεις θεωρείς ότι υπάρχουν παγίδες και ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Παγίδες, ναι, βεβαίως και υπάρχουν παγίδες. Δηλαδή είναι αναλόγως πόσο θέλει να κάνει η τριγκαδόρη και τη συνέντευξη ο δημοσιογράφος. Νομίζω αυτό είναι μόνο από εκεί. Γιατί να σου πω κάτι, αν είσαι αληθινός άνθρωπος και καταφέρει αυτός που σου παίρνει συνέντευξη να σε τσαντήσει για κάτι ή ξέρει π.χ. ένα ευαίσθητο σημείο σου και σε χτυπήσει εκεί, δεν μπορείς να είσαι πια τόσο προετοιμασμένος για να σε μια ζωή, ξέρεις, μη μου άπτου και να είσαι και τόσο έξυπνος που ουσιαστικά να είσαι προετοιμασμένος και να μην είσαι αυθόρμητος. Δηλαδή καμιά φορά καλύτερα να δώσουμε μια λάθος απάντηση από αυθορμητισμό και από αληθινό εαυτό, ναι. Και αυτό μου βγήκε αδερφέ εκείνη τη στιγμή να απαντήσω, ναι. Παρά να είμαστε για όλα τα άσχημα προετοιμασμένοι και να απαντάμε πολιτικά, σε εισαγωγικά. Ναι, καταρχήν εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν... Να κρατάμε τις ισορροπίες πάντα και αυτά. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν αρκετοί έξυπνοι άνθρωποι, αρκετοί έξυπνοι δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές που μπορούν πραγματικά να σε τσατίσουν, όχι σε ένα προσωπικά γενικώς, να τσατίσουν κόσμο εύκολα? Πολύ εύκολα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι δημοσιογράφοι, βέβαια. Τι λες, άλλους ανθρώπους, άλλοι... Δεν έχω την ίδια εντύπωση με σένα, δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, εγώ πρέπει να έχει τεράστια ψυχραιμία για να μην καταφέρει ο άλλος να. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Την έρθει, αν θέλει, λάθος απάντηση. Γιατί ξέρεις τι, πολλές φορές δεν φταίνε και εκείνοι οι ίδιοι. Πολλές φορές έχουν κάποιους άλλους πάνω από αυτούς. Δεν μιλάμε για τους δημοσιογράφους τώρα, σαν τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δεν εννοείται για τέτοιες κορυφές. Ναι. Μιλάμε για δημοσιογράφους που ασχολούνται πιο πολύ με lifestyle θέματα. Λοιπόν, πολλές φορές μου έχει τύχει να μιλήσω με ανθρώπους που τους στέλνουν ή οι ανώτεροι τους να πάρουν μια συνέντευξη. Α. Και του λένε, καλά, τι αδιάφορη συνέντευξη ήταν αυτή που πήρες, δηλαδή καθόλου πιπεράκι. Ναι. Α, εννοείς, δεν έχει κάτι μια ήττα, ναι, κάτι... Πολλές φορές δηλαδή θέλουν και τα παιδιά να κάνουν μια ερώτηση που θα φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλον. Πίσω από αυτό... Αλλά σου λέει, καλά, δεν μπορούσες να δημιουργήσεις ένα θεματάκι. Να γίνει μια αναπαραγωγή στις υπόλοιπες εκπομπές, κάτι. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό έχει να κάνει με την ηχηδεότητα ή με την φτύνια του ερωτηματολογίου, γιατί θα σου πω ένα σημείο που ίσως διαφωνούμε μαζί, εκτός και αν το κατάλαβα εγώ καλά, επειδή είπες για κορυφή το Θεοδωράκη και όχι οι άλλοι και όχι τους άλλους που κάνουν lifestyle. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία τι θα κάνεις. Για παράδειγμα, εγώ κάνω κουτσομπολιό, ας πούμε. Δεν θέλω να μην πεις κορυφή, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία το πώς κάνεις κάτι. Δηλαδή, μπορεί να κάνω κουτσομπολιό και να το κάνω γαμάτα. Έχει δίκιο. Ναι, δεν εννοούσα αυτό που. Ναι, ρε, όχι, ήθελα εγώ να το καταλάβω καλύτερα. Γιατί... Να πει παγίδα, κατάλαβε. Άλλο εννοούσα, εγώ άλλο κατάλαβε. Εγώ δεν έθιξα αυτού του ανθρώπου που κάνουν lifestyle. Ναι. Αυτού που το κάνουν καλά, του σέβομαι πάρα πολύ και δεν του έχω κλείσει ποτέ την πόρτα μου ούτε και το τηλέφωνό μου. Γι' αυτό με όλοι μου μιλάμε αυτή τη στιγμή. Thank you.
Γιατί εγώ δεν έχω αισθανθεί ποτέ, ας πούμε, ότι εσύ με έχεις εκθέσει, όπως και όλοι οι άνθρωποι που βλέπεις, ότι μου παίρνουν συνέντευξη και το δέχομαι. Τελικά, το δέχομαι μετά από τόσα χρόνια που έχω την πολυτέλεια να πω, όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται ή δεν θέλω. Δεν πήγε να σου πω κάτι, θα ανταλλάξουμε αυρότητες τώρα αυτή τη στιγμή και το νιώθω και γιατί με έχεις φέρει εσύ σε αυτή τη θέση. Ναι. Είπες ότι εγώ εντάξει, φέρθηκα έτσι, γι' αυτό δεν μου έχεις κλείσει την πόρτα, γι' αυτό μιλάς και με τους άλλους που σου έχουν εξηγηθεί καλά. Έχεις αναρωτηθεί κι εσύ εξ ονόματος άλλων συναδέρφων σου. Γιατί έχουν μια αλφα αντιμετώπιση και μετά βγαίνουν και γκρινιάζουν. Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς δεν έχεις φάει ξύλο από τον τύπο, για παράδειγμα, ποτέ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Δεν σου έχουν φερθεί ποτέ χυδαία. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Να σου εξηγήσω, Μανώλη μου, γιατί δεν τους έχω προκαλέσει ποτέ όταν ήμουν άγνωστη. Δηλαδή, όταν το είχα πραγματικά ανάγκη, σας είχα, αν θέλεις. Ναι. Όλους εσάς τους ανθρώπους που βγάζατε τον εαυτό μου, θες, τη δουλειά μου, θες, προς τα έξω. Όταν σας είχα ανάγκη, λοιπόν, επειδή ήμουν άγνωστη αγνώστων. Ναι. Και θα ζητούσα κάποια πράγματα. Δεν μπορεί όταν έφτασα σε κάποιο σημείο που με έφερε ο κόσμος εκεί, έγινα γνωστά τα τραγούδια μου, πήγαινα καλά στους χώρους που εμφανιζόμουν. Ξαφνικά δηλαδή εκ του ασφαλούς να πω «Α, να μην γίνω μαϊντανός», αυτή τη φράση που την ακούω συχνά. Και την ακούω ακόμα από συναδέλφους, ότι ρε είπε εκεί και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί. Μα δεν μπορείς λίγο να κρατάς ένα star quality.